ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη και επίσης στις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και το Βέλγιο. Με αυτό τον τρόπο ξεκίνησε η έκτακτη σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω τηλεδιάσκεψης για τον καθορισμό κοινής θέσης στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, μετά από μία εβδομάδα αντιφατικών μηνυμάτων. Όταν κόβεις τις βασικές υποδομές, την πρόσβαση στο νερό, διακόπτεις την ηλεκτρική ενέργεια και δεν επιτρέπεις την παράδοση τροφίμων, αυτό δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, ήταν η δήλωση του Σαρλ Μισελ, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η κοινή δήλωση επετεύχθη μετά το ταξίδι της Προέδρου της Κομισιόν στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα. Τότε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είχε επικριθεί ότι έδωσε λευκή επιταγή στο Ισραήλ. Η ανθρωπιστική βοήθεια για την Παλαιστίνη βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο μιας αντίφασης όταν ο Ούγγρος Επίτροπος ανακοίνωσε την αναστολή της. Τώρα είναι σαφές ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους και μάλιστα τριπλασιάζοντάς την. Οι τρομοκράτες είναι οι Χαμάς, όχι ο Παλαιστινιακός λαός, δήλωσε η Φόντερ Λάιεν. Πρέπει λοιπόν να νοιαζόμαστε για τον Παλαιστινιακό λαό και τις ανθρωπιστικές του ανάγκες. Δεν υπάρχει αντίφαση στο να είμαστε αλληλέγγυοι με το Ισραήλ και να ενεργούμε για τις ανθρωπιστικές ανάγκες των Παλαιστινίων. Οι 27 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν επίσης τις μελλοντικές προκλήσεις. Μεταξύ αυτών, η αποφυγή μιας περιφερειακής κλιμάκωσης της σύγκρουσης και η αποτροπή της έντασης που θα τροφοδοτούσε τον εξτρεμισμό στην Ευρώπη. Οι 27 κάλεσαν τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους χωρίς προϋποθέσεις.